Λοιπόν, σημαντικές αυτές οι οδηγίες. Δεν θέλει ουσιαστικά να χάσουν επιπλέον ενέργεια ο Λίνος ο Γαβρίλ, ενώ για τον Πιλαβά, για τον οποίο λέγαμε το ότι μπορεί να μην είναι 100% έτοιμος, αλλά θα προσφέρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Θα ξεκινήσει και στην βασική πεντάδα. Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης τον εμπιστεύεται και με το παραπάνω. Μία πεντάδα την οποία έχει ένα Κύπριο κεραυνός και έναν ΙΑΕΚ. Μέχρι πριν από δύο χρόνια, Πιλαβάς και Τρισόκας άρχιζαν μαζί στην πεντάδα του κεραυνού όμως. Το πρώτο τζάμπο λοιπόν με ο Μπράιαν στον Πιλαβά. Πιλαβάς ο Μπράουν απέναντί του. Μασάμπα με τον Μακφάντεν πάντα πάνω του τώρα. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του κεραυνού. Τόμας Μασάμπα πάει μέχρι μέσα στον Σμόντριτς. Κακή προσπάθεια από τον Σμόντριτς. 5 δευτερόλεπτα. Μπόουμαν πάνω του. Κλέψιμο από τον Μακφάντεν, ο οποίος τρέχει τώρα. Με ταμπλό θα στοχίσει. Το επιθετικό rebound όμως από τον Παναγιώτη Τρισόκα. Μπόουμαν στον Μπράουν. Και τώρα Πέτροβιτς με τον Πιλαβά πάνω του ο Πέτροβιτς. Μπράουν. Μακφάτεν πάνω του ο Μασάμπα, ο καλύτερος επιθετικός της ΑΕΚ απέναντι στον καλύτερο αμυντικό του κεραυνού. Ένα τρίποντο από τον Μπόουμαν με τη λήξη του χρόνου είναι άστοχο. Ο Μπάρκερ παίρνει το rebound. Μπόουμαν ο οποίος ήρθε αντί του Γκίλινγκ με την έλευση και του Λίλου Γαβρίλ στον πάγκο της ομάδας. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ άρχισε τη σεζόν με τον κύριο Κετσελίδη στον πάγκο της. Μασάμπα, ο Μπράιαν για τρεις, ναι. Πρώτο τρίποντο για τον κεραυνό Στροβόλου, πρώτο καλάθι στον ημιτελικό νεόφυτος Χανδριώτης. Κύπελο ΠΑΠ πρώτης κατηγορίας. Κεραυνός ΑΕΚ 3-0 με το τρίποντο του Ομπράιαν. Ομπράιαν ο οποίος και αυτός, όπως και αρκετοί από τον κεραυνό, απουσίασαν για κάποιο διάστημα λόγω τραυματισμού. Όμως τώρα είναι όλοι στις επάλξεις, ενώ ο Πέτροβιτς είναι αυτός ο οποίος φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Μπάρκερ για τρεις και αυτός, ναι, 3-6, να λοιπόν, 6-3. Και μια καλή άμυνα τώρα για τον κεραυνό, ό,τι δεν είδαμε από τον κεραυνό στον αγώνα της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα, ενώ βλέπουμε εμείς ξανά τα δύο από τα τρία τρίποντα που έχουμε δει στο παιχνίδι μας. Κεραυνός ο οποίος στον αγώνα προαθλήματος με τον Απόλλωνα ήταν πάρα πολύ αστοχός. Σήμερα έχει ξεκινήσει με δύο τρίποντα ήδη. Μπάρκερ με τον Μακφάντεν. Δύσκολη προσπάθεια εκεί. Ο Μπράιαν ξανά για τρεις. Αυτή την φορά ο Τρισόκας θα μαζέψει το rebound. Μπράουν πάει μέχρι μέσα για τον drive. Δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα θα το κάνει το χατήρι. Πιλαμάς μαζεύει το rebound. Ενώ μαζεύεται και ο κόσμος σιγά σιγά από πλευράς ΑΕΚ και κεραυνού. Μασάμπα μπροστά από τον Πέτροβιτς με ταμπλό. 8-3. Να λοιπόν, χρειάζεται και η τύχη σε τόσο σημαντικά παιχνίδια. Πέτροβιτς με τον Πιλαβά πάνω του. Μακφάντεν αστοχός στο rebound από τον Σμόντριτς. Μασάμπα. Μασάμπα με τον Μπράουν. Μπράουν ο οποίος προσπαθεί να του δημιουργήσει προβλήματα εκεί. Σμόντριτς με τον Τρισόκα, δεν έχει πρόβλημα εκεί. Ο Μπράιαν ήτανε, δεν έχει πρόβλημα εκεί με τον Τρισόκα. Ο Μπράιαν εδώ φτάνει τους 5 πόντους. Μπόουμαν. Μπράουν. Μπόουμαν δυσκολεύεται εκεί, γίνεται το λάθος. Και τώρα Μασάμπα, φάουλ από τον Μπράουν και πάμε στον Ανδρέα. Έχει ζητήσει time out από τον πάγκο της ΑΕΚ ο Λίνος Γαβρίλ, βλέποντας τον κεραυνό να ξεφεύγει με 7 πόντους και την ΑΕΚ να μην πατάει ιδιαίτερα καλά σε αυτά τα αρχικά στάδια της αναμέτρησης. Έτσι ο τεχνικός της ομάδας της Λάρνακα ζήτησε το πρώτο time out. Πολύ ωραία σπευσμένα λοιπόν το time out από τον Λίνο τον Γαβρίλ. Ο Ανδρέας θα ακούσει τις οδηγίες του τεχνικού της ΑΕΚ και θα μας τις μεταφέρει. ΑΕΚ η οποία δεν άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ εσείς βλέπετε το ευχάριστο κομμάτι της βραδιάς μέχρι στιγμής, το απογεύμα τους αν θέλετε.
Είδαμε σε πρώτο πλάνο τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος σιγά σιγά μαζεύεται. Ενώ στην απέραντη πλευρά βρίσκονται και οι φίλοι του κεραυνού Στροβόλου, οι οποίοι σιγά σιγά έρχονται και αυτοί, κυρίως παιδιά από τις ακαδημίες, αλλά και κόσμος ο οποίος συχνάζει στο κλειστό Κώστας Παπαέλληνας, βρίσκεται σήμερα στο γήπεδο. 13 λοιπόν, βλέπουμε εδώ τον κόσμο του κεραυνού που λέγαμε. Βλέπουν την ομάδα τους να μπαίνει πολύ δυνατά. 13 προηγείται, όμως εμείς πάμε να ακούσουμε γρήγορα τις οδηγίες που έδωσε ο Λίος Γαβρίλης στους παίχτες του από τον Ανδρέα. Αρχικά ζήτησε από τους καλαθοσφαιριστές της ΑΕΚ να ηρεμήσουν και να κυκλοφορήσουν την μπάλα, να αποφεύγουν αυτές τις βιαστικές πάσες στον χώρο, κυρίως της επίθεσης. Κάτι το οποίο έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ. Δύο λανθασμένες πάσες στον χώρο επίθεσης. Κάτι το οποίο ζήτησε ο Λίος Γαβρίλης να αλλάξει από τους καλαθοσφαιριστές της ΑΕΚ, να υπάρχει περισσότερη υπομονή και κυκλοφορία της μπάλας γύρω από την γραμμή των τριών πόντων. Πολύ ωραία. Την ώρα φυσικά που ο κεραυνός έχει αρχίσει πολύ δυνατά και αποτελεσματικά, κυρίως στην επίθεση. Τώρα προσπαθεί να μπει και ο έκτος παίχτης στην εξίσωση για την ομάδα της Λάρνακας, η οποία φέτος, η αλήθεια να λέγεται, έφερε τον κόσμο ξανά στα γήπεδα, τουλάχιστον στο Κίτιο. Την ώρα που ο Μπάρκερ εδώ θα ευστοχίσει για νέο τρίποντο, το τρίτο τρίποντο του κεραυνού σήμερα. 13-3 παρακαλώ. Διαφορά 10 πόντων, πρέπει να πατούσε γραμμή ο Μπαρκέρ, 12-13, στους 9 η διαφορά, μεγάλη διαφορά πάντως για το ξεκίνημα, Πέτροβιτς τώρα, Μπράουν για 3, εύστοχος και αυτός, 12-6, ξεσηκώνεται ο Μπρέζετς και ο Ιάκωβος Παντελή από τον πάγκο της ΑΕΚ στην προσπάθειά τους να ενθαρρύνουν τους συμπαίχτες του. Εδώ νέο καλάθι, 12-8, από τον 14-6, συγχωρείτε, από τον Τόμας Μασάμπα και τώρα Μπράουν στο κατέβασμα. Μπόουμαν δεν βγάζει καλές άμυνες μέχρι στιγμής η ΑΕΚ, δέχεται εύκολα καλάθια. Μπόουμαν στα 6 δευτερόλεπτα, 5 με τον Σμόντριτς πάνω του, θα πρέπει να επιτεθεί η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία τελικά κέρδισε φάουλ. Για να δούμε φάουλ από τον... Για να δούμε ξανά. Το φάουλ που δόθηκε πάνω στον Σμόντριτς λίγο πριν το τέλος της επίθεσης. Εδώ δεν πιστεύει ο Χριστόφορος Λιβανδιώτης το λάθος ουσιαστικά, γιατί έγινε ακριβώς με τη λήξη του χρόνου αυτό το φάουλ. Πάντως ο Τρισόκας αστοχεί από την baseline και τώρα η ευκαιρία του κεραυνού να ανεβάσει για πρώτη φορά τη διαφορά στους 10 ή ακόμη και στους 11 πόντους αν ευστοχίσει σε τρίποντο. Μασάμπα στον Φιλαβά. Μπέρκερ στα 6 δευτερόλεπτα. Μπέρκερ πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Φοβερό ξεκίνημα από τους τροβογιώτες. 16-6 και μία βολή. Εδώ ξανά. Πόσο Μπέρκερ πήγε μέχρι μέσα, κέρδισε το φάουλ. Το φάουλ από τον Μπράουν, το δεύτερο. Πρόβλημα αυτό για τον Λίνο Γαβρίλ. 17-6, ενώ το προηγούμενο φάουλ σφυρίθηκε πάνω στον Τόμας Μασάμπα και όχι στον Σμοντρίτς. Ετοιμάζεται ο Γιώργος Παλάλας και ο Τίμος Λάφωμα Μπρέζετς. Μακφάντεν στον Μπράουν, για 3 ξανά ο Μπράουν, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος και πάλι. Ανδρέα, νομίζω οι παίχτες της ΑΕΚ κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που τους έχει ζητήσει ο Χριστόφορος, ο Λίος ο Γαβρίλη, έτσι. Ακριβώς, Γρηγόρη, αρκετά έξαλλος τον πάγκο Λίνος Γαβρίλη με αυτές τις λανθασμένες επιλογές των καλαθοσφαιριστών της ΑΕΚ. Γι' αυτό και θα υπάρξει διπλή αλλαγή και ο Παλάλας και ο Πρέζετς θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο πλευράς ΑΕΚ, καθώς βλέπουμε το σκορ να ξεφεύγει στο συν 11 αυτή τη στιγμή η ομάδα του κεραυνού. Απόλυτη ικανοποίηση θα λέγαμε στον πάγκο της ομάδας του Στροβόλου για αυτό το πολύ πολύ δυνατό ξεκίνημα από πλευράς κεραυνού. 17-6. Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του κεραυνού δεν περίμενε τόσο δυνατό ξεκίνημα απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι η ομάδα της ΑΕΚ.
Πέτροβιτς. Αποσύρθηκε ο Μπράουν και ο Τριζόκας στο μεταξύ. Μακφάτεν. Βγαίνει για το σκρίν ο Μπρέζετς και φάουλ που γίνεται όχι. Μεταφορά μπάλας. Χρεώνεται ο Μακφάτεν. Έτσι η μπάλα ξανά για τον Κεραυνό, ο οποίος κάνει ένα ονειρεμένο ξεκίνημα. Μασάμπα. Οργανώνει άψογα και ο Μπέρκερ εκτελεί. Μπέρκερ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους σκόρερ της ομάδας, ενώ ο Πιλαβάς αποσύρθηκε και πέρασε ο Νίκος Στυλιάνου. Ένας ακόμη μπομπέρ για την ομάδα του Στροβόλου, ενώ τον Μπόουμαν πέρασε ωραία στον ευνηδιασμό, πέρασε ανάμεσα από δύο. Δεν του έγινε φάουλ, έτρεξε στον ευνηδιασμό και κάρφωσε, ξεσηκώνοντας, ενώ τον Μπρέζετς 2-17 και κλέβει την μπάλα από δύο παίχτες εκεί. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει κι άλλο. Φάουλ που γίνεται πάνω στον Μπρέζετς τώρα από τον Ομπράιαν. Να λοιπόν η είσοδος του Τίμος Λαβεμπρέζετς αλλάζει εκ πρώτης όψεως την εικόνα της ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε εσείς το κάρφωμα του Μπόουμαν νωρίτερα. Παλάλας πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια εκεί. Η μπάλα όμως ξανά για την ΑΕΚ, 10 δευτερόλεπτα. Η προσπάθεια για rebound του Μπρέζετς με τον Μπράιαν. Ενώ εσείς βλέπετε, ο Γιώργος ο Παλάλας έχει μαυρισμένο μάτι. Αυτό το σουβενίρ το απέκτησε από την αναμέτρηση με τη Μίνσκ στη Λευκορωσία. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε μία με τοπική σύγκρουση με αντίπαλο. Μαχητής όμως ο Παλάλας συνεχίζει. Άστοχο εδώ το τριποντό του, Στυλιανού στο rebound. Μασάμπα. Μασάμπα πιο γρήγορος φυσικά από τον Μπρέζετς, δίνει στο Στυλιανού. Από την στιγμή που ο Κεραυνός είναι εύστοχος από τη γραμμή των 6.75 δεν έχει κανένα πρόβλημα, ενώ εσείς βλέπετε σε πρώτο πλάνο, προλάβατε να δείτε τον πρόεδρο, τον ηγέτη ουσιαστικά αυτής της ομάδας, τον κύριο Παπαέλληνα, ο οποίος ακολουθεί παντού την ομάδα του, την οποία βλέπει σήμερα να κάνει ένα τρελό ξεκίνημα, ενώ εσείς βλέπετε ξανά το τρίποντο από τον Νίκο Στυλιανού. Πάμε όμως στον Ανδρέα. Ακόμη μια αλλαγή, πέρασε ο Ιάκωβος Παντελής στην θέση του Πέτροβιτς από πλευρά ΑΕΚ. Χαμηλώνει το σχήμα ο Λίνος Γαβρίλ, προσπαθεί να βρει αντίδοτο στο φοβερό ξεκίνημα της ομάδας του Κεραυνού. Κακή πάσα εδώ του Μακφάτεν. Την πρόλαβε εδώ. Εδώ ξανά φάουλ που το οποίο κερδίζει ο Ιάκωβος Παντελή. Στο παρκέ και ο Γιώργος Νεοφύτου. Λίνος Γαβρίλ πρέπει να βρει λύσεις, πρέπει να βρει τρόπο να ελευθερώσει τον Μακφάτεν, ο οποίος είναι βαρόμετρο για την φετινή ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει κατά ριμπάς όταν είναι στη μέρα του. Παλάλας εδώ θα στοχίσει παρά την καλή προσπάθειά του. Νεοφύτου στον Μπάρκερ. Τόμιτς με τον Μπρέζετς. Μπάρκερ εδώ δύσκολη προσπάθεια στον Τόμιτς. Τόμιτς με τον Παλάλα, έχει το μίσμας εκεί. Καθυστέρησε όμως. Μιχαήλ θα πάρει το φάουλ από τον Παντελή. Στο μεταξύ ο Νίκος Στυλιανού έριξε το τρίποντο, το έβαλε παρόλο που δεν μέτρησε. Δείγμα το πόσο καλή ψυχολογία έχουν του Κεραυνού σήμερα. Όσο μπορούν σε αυτά τα τελευταία 1-43 τις επιθετικές προσπάθειες της ΑΕΚ. Νεοφύτου καθυστέρησε στην επαναφορά. Καλή άμυνα που βγήκε από τους παίχτες της ΑΕΚ τώρα. ΑΕΚ η οποία ψάχνει τρόπους να αξιοποιήσει τα βαριά της χαρτιά στην επίθεση, που είναι ο Μακφάτεν και ο Μπρέζετς. Και οι δύο στους 0 πόντους. Μακφάτεν με τον Σμότριτς πάνω του. Μακφάτεν για τρεις, κακό σου το ριμπάν από τον Μπάρκερ. Ο Ιάκωβος Παντελή πάνω του. Εδώ φοβερό κλέψιμο από τον Παλάλα. Πολύ μεγάλη άμυνα εδώ από τον Γιώργο Παλάλα. Εδώ ξανά
πόσο ωραίο κλέψιμο από τον Παλάλα, ο οποίος κερδίζει και δύο βολές αφού συμπληρώθηκαν τα ομαδικά. Βολές οι οποίες θα παίξουν τον δικό τους ρόλο σήμερα. Στο μεταξύ αποσύρεται ο Μπάρκερ, επιστρέφει ο Μασάμπα. Άστοχος στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη, διαφορά ξανά στους 10, 19-9. Μασάμπα. Νεοφύτου με τον Παντελή εκεί και τώρα Τόμιτς στον Μασάμπα, 5 δευτερόλεπτα. Μασάμπα για 3, θα το βάλει αυτός, όχι. Το ριμπάν από τον Αμπρέζετς και τώρα ξανά ο Παλάλας με αντίπαλό του τον Νίκο τον Στυλιανού, συμπαίχτες στην Εθνική Κύπρου. Μπρέζετς με τον Τόμιτς, Μπρέζετς τον βάζει μέσα. Δόθηκαν βήματα όμως. Για να δούμε ξανά εδώ αυτή την φάση. Εδώ Σόμος και Αναστόπουλος, κατηγορηματική. Εδώ ξανά. Βήματα έδειξαν οι διαιτητές. Καλάθι και φάουλ ζήτησαν οι της ΑΕΚ. Μασάμπα. Για δύο μπροστά από τον Παλάλα με ταμπλό. Δεύτερο καλάθι που βάζει σήμερα ο Κεραυνός με ταμπλό. Δεν είναι και ο πιο συχνός τρόπος να βλέπουμε μια να σκοράρει. Μπόουμαν. Δείγμα όμως της καλής ψυχολογίας, αυτό που λέγαμε και πριν. Παντελή. Πάει μέχρι μέσα, Μακφάδεν για τρεις. Έλα δούμε τι έδειξαν οι διαιτητές εδώ. Πρέπει να πάτησε γραμμή ο Ιάκωβος Παντελή. Αντρέα, αν μπορείς να ρωτήσεις και την γραμματεία εκεί το τι ακριβώς δόθηκε, αν και νομίζω ότι η υπόδειξη αυτή πρέπει να ήταν. 4 δευτερόλεπτα η μπάλα. Εδώ ξανά ο Παντελή. Δεν πάτησε. Δεν ξέρω, θα μας πει ο Ανδρέας τι δόθηκε. Μασάμπα. Είναι σαφές ότι από την πλευρά της ΑΕΚ θα πρέπει να ηρεμήσουν. Χρειάζεται ηρεμία η ομάδα της ΑΕΚ για να επιστρέψει στο παιχνίδι, αφού αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πλην 12-21-9 το σκορ. Με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο πλευράς Κεραυνού δεν αλλάζουν και πολλά, αφού είναι εύστοχοι συνεχώς οι ποδοσφαιριστές, οι καλαθοσφαιριστές της ομάδος του Κεραυνού. Αρκετά καλά ποσοστά ευστοχίας από πλευράς της ομάδος του Στροβόλου. Κάτι το οποίο για την ώρα δείχνει ότι είναι η ομάδα η οποία έχει την δυναμική στο παρκέ με το μέρος της. Αυτό που έκανε τώρα ο Μπρέζετς είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα της ΑΕΚ. Να παίρνει την μπάλα δηλαδή μέσα στο καλάθι. Ο γίγαντας της ομάδας Λάρνακα σίγουρα δεν είναι 100%. Ανεξάρτητα τώρα με το τι μας είπε ο κύριος Κουκούρης. Η απουσία από το παρκέ ενός μήνα για έναν παίχτη 37 ετών, ο οποίος βάζει συνέχεια το κορμί του στη φωτιά. Εδώ βλέπετε το καλάθι που πέτυχε. Ακόμη και αν προπονείται μια εβδομάδα με τους συμπαίχτες του, δεν είναι 100%. Εδώ ο Ιάκωβος Παντελή κλέβει την μπάλα. Παλικαρίσια άμυνα από τον Παντελή. Κλέψιμο και φάουλ από τον Μπάρκερ, ξεσηκώνοντας Τρισόκα, Μακφάδεν και Τζόζο Γκαρσία. Γκαρσία και Γαβρίλης Κιλαράς, παίχτες οι οποίοι παίρνουν κάποιο χρόνο συμμετοχής. Ακόμη είναι εκτός rotation, ενώ είναι και οι μικροί της ΑΕΚ, οι οποίοι και αυτοί είναι εκτός. Στο παρκέ για τον Κεραυνό, στο μεταξύ, για πρώτη φορά, ο Γιώργος Οθειοχαρίδης. Ένας παίχτης ειδικών αποστολών. Μπόουμαν. Καλή άμυνα από τον Θεοχαρίδη στα 6 δευτερόλεπτα. Πέτροβιτς. Παλάλας από πολύ μακριά για 3. Αστοχός, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί ο Γιώργος ο Παλάλας. Έχασε την μπάλα ο Μπόμαν και εκεί δεν ήξερε τι να κάνει ουσιαστικά. Τόμιτς εδώ, την μπάλα από τα πόδια
από το γόνατο του Μπρέζετς. Την μπάλα ξανά για την ομάδα του Στροβόλου με τη διαφορά στους 10. Θεοχαρίδης στον Τόμιτς. Μασάμπα. Φάουλ τώρα του Μπόουμαν πάνω στον Νικόδο Στυλιανού. Στυλιανού, ο οποίος πέτυχε και αυτό στο λιθαράκι του. 21-11. Θεοχαρίδης τώρα με τον Μπόουμαν πάνω του. Πιεστική αμυράκι από τον Μπόουμαν. Μασάμπα στα 5 δευτερόλεπτα τώρα. 3, Μασάμπα. Ωραία σταυρωτή τρίπλα μπροστά από τον Παντελή. Δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα θα μπει και θα βγει. Θα πάρει όμως δύο βολές ο Τόμας Μασάμπα. Εδώ τον έχασε ο Ιάκωβος. Ωραία σταυρωτή τρίπλα από τον Μασάμπα. Άδειασε ουσιαστικά τον αρχηγό των περσινών πρωταθλητών. Τον ανάγκασε να κάνει το φάουλ και τώρα βγαίνουν οι δύο Κύπροι και μπαίνουν οι δύο Αμερικανοί. Βγαίνει δηλαδή Παλάλας και Παντελή. Αμφότεροι δεν έχουν μπει στον ρυθμό του παιχνιδιού. Παλάλας είναι άστοχος. Επηρεασμένος σίγουρα και από το χτύπημα το οποίο έχει στο μάτι. Την ώρα όπου ο αντίπαλος playmaker πάντως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μασάμπα φτάνει τους 8. Αυτός και ο Μπάρκερ οδηγούν μέχρι στιγμής τον Κεραυνό στη νίκη. Φάουλ από τον Θεοχαρίδη πάνω στον Μπρέζετς. Εδώ δεν χρειάζεται καν να το δούμε σε επανάληψη. Ο Θεοχαρίδης δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί. Πέρα από το να πάρει αγκαλιά τον πολύπυρο Σλοβένο Σέντερ. Στο μεταξύ μπροστά μας τώρα Ηλίας Κουνελές και Λίνος Γαβρίλ τα λένε για την προηγούμενη φάση όπου χτύπησε μπάλα στο γόνατο του Μπρέζετς. Μακφάτεν τώρα. Μακφάτεν είναι εκτός παιχνιδιού. Πρέπει να βρει ο Μακφάτεν ρυθμό αν θέλει η Άκη να ελπίζει σε κάτι. Μπράουν γυρνά την μπάλα στον Πέτροβιτς, αυτός για τρεις. Εύστοχος. 23-14 η διαφορά στους 9. Να λοιπόν που βρίσκει πόντους από τον Πέτροβιτς η ΑΕΚ. Φτάνει τους 6 ο Πέτροβιτς. Η ΑΕΚ η οποία έχει φέρει και αρκετό κόσμο και ο κόσμος της τώρα προσπαθεί να μπει και αυτός στην εξίσωση. Πάει να βγει εδώ καλή άμυνα. Στυλιανού από μακριά για τρεις με τα μπλό. Άστοχος στο rebound όμως και τώρα ο Μακφάτεν. Ναι, Ανδρέα. Στο προηγούμενο τρίποντο της ΑΕΚ ακριβώς είδε αυτό που ήθελε ο Λίνος Γαβρίλ. Γρήγορη ταχύτητα στην μπάλα και καλάθι όπως και τώρα άλλο ένα τρίποντο για την ΑΕΚ. 23-17 με δράστη αυτή την φορά τον Μπόουμαν. Ό,τι έκανε ο Κεραυνός στην πρώτη περίοδο το κάνει τώρα η ΑΕΚ με εύστοχα μακρινά σουτ. Εδώ παράβαση τώρα από τον Νίκο τον Στυλιανού. Πάτησε την γραμμή σύμφωνα με τους διαιτητές. Πανηγύρια στον πάγκο της ΑΕΚ αυτή την άμυνα και τώρα παρατήρηση κιόλας από τον κύριο Αναστόπουλο. Μπόουμαν, ο οποίος απέτυχε το τρίποντο νωρίτερα. Τρίποντο το οποίο μείωσε την διαφορά. Ακόμη περισσότερη διαφορά η οποία έφτασε μέχρι και τους 12 πόντους. 21-9, σκορ πρώτης περίοδου. Καλύτερο ξεκίνημα για την ΑΕΚ. Είναι και πιο εύστοχη ομάδα της Λάρνακας και βγάζει και κάποιες άμυνες. Μπράουν, δύσκολη προσπάθεια. Πέταξε την μπάλα ουσιαστικά πάνω από τον αντίπαλό του. Ευστόχησε, 23-19. Είναι και θέμα ψυχολογίας κάποιες προσπάθειες. Ψυχολογία η οποία τώρα είναι με την ομάδα των κίτρινο-πράσινων. Μασάμπα. Μπροστά από τον Μακφάτεν. Μασάμπα πάει μέχρι μέσα. Άστοχος. Φάουλ όμως δόθηκε. Για να δούμε σε ποια φάση δόθηκε το φάουλ. Εδώ ο Τόμας Μασάμπα, ο οποίος είναι καταλήτης στον φετινό κεραυνό. Είναι ο ηγέτης της ομάδας. Για να δούμε ξανά εδώ. Το φάουλ ουσιαστικά από τον Μακφάτεν. Ο Μακφάτεν, ο οποίος όμως κλέβει την μπάλα
τρέχει στον ευνηδιασμό και κάνει 23-21. Πρώτο καλάθι και για τον Μακφάντερ και τώρα πιεστική άμυνα. Μόλις που πρόλαβαν να περάσουν το κέντρο του κεραυνού. Και τώρα Μασάμπα. Από τους 12 διαφορά στους 2. Μασάμπα θα πάρει νέο φάουλ, όχι βήματα. Βήματα αυτή την φορά ο Τόμας Μασάμπα και ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ να γυρίσει από το μείον 12. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, πόσο Μασάμπα έκανε βήματα και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ. ΑΕΚ η οποία μείωσε στους 2 με αυτό το lay-up του Μακφάντε. Πρώτη πόντη του Θάντους Ντουέιν Μακφάντε, όπως είναι το πλήρες όνομα του πρώτου σκόρερ της ΑΕΚ. Μπόουμαρτ στον Μπρέζετς. Μπρέζετς στους 2 πόντους και φανερά εκτός ρυθμού. Πέτροβιτς, κακό σουτ. Ριμπάν όμως από τον Μπράουν και τώρα Μακφάντερ για το προβάδισμα της ΑΕΚ. Κακό σουτ. Μπόουμαν όμως μαζεύει το επιθετικό ριμπάουν. 7 δευτερόλεπτα. Μακφάντερ στα 4. Κακή επιλογή εδώ. Μακφάντερ είναι άστοχος. Ο Μπόουμαν εδώ θα μπορούσε να πάρει καλύτερη απόφαση από το να δώσει στον Μακφάντερ την ώρα που η επίθεση της ΑΕΚ έλυγε. Έτσι το 23-21 παραμένει. Μπάρκερ. Μπάρκερ είναι ελευθερός, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Παλικαρίσιο ριμπάουν όμως από τον Ομπράιαν εκεί. Να λοιπόν, έχασε το εύκολο εκεί ο Μπάρκερ και έβαλε το θεωρητικά δύσκολο ο Μπράιαν, ο οποίος πήρε το ριμπάουν ανάμεσα από 2. Και διαφορά στους 4. Μπράουν πάει μόνος με ταμπλό, θα πάρει το φάουλ. 2 βολές για τον Μπράουν. ΑΕΚ η οποία όμως, Ανδρέα, επιμένει να παίζει χωρίς να εκμεταλλεύεται τον Μπρέζετς και δεν ξέρω πόσο ουσιαστικά θα μπορέσει να συνεχίσει με αυτό το μοτίβο. Θα λέγαμε ότι όντως δεν εκμεταλλεύεται τον Μπρέζετς για την ώρα η ομάδα της ΑΕΚ, παρά το ότι έκανε αυτό το σερί και μείωσε μέχρι και το καλάθι την διαφορά στο 23-21. Αυτή τη στιγμή η διαφορά μειώνεται και πάλι στους 3. Θα πρέπει να μπει περισσότερο στο παιχνίδι της ΑΕΚ ο Σλοβαίνος εν ώψη συνέχειας, καθώς είναι καλαθοσφαιριστής ο οποίος είναι βαρόμετρο και μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα της Λάρνακας. Πρέπει να τον βάλουν ουσιαστικά οι συμπαίχτες του στην αναμέτρηση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει την διαφορά. Εδώ η μπάλα παραμένει για την ΑΕΚ παρά την αστοχή βολή του Μπράουν. Πέτροβιτς για την επαναφορά. 1-14 ακόμη για την ομάδα της Λάρνακας. Πέτροβιτς ο οποίος είναι στους 6 πόντους. Μπράουν. Και τώρα 8 δευτερόλεπτα. Μπρέζετς, αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε, μία φορά έδωσα την μπάλα την ώρα που έπρεπε στον Τίμος Λαφπρέζετς και αυτός δεν θα λαθέψει εδώ. Εξαιρετική ασίστα από τον Πέτροβιτς ανάμεσα σε Στυλιανού και ο Μπράιαν. Πραγματικά αυτό το replay ήταν εξαιρετικό. Είδαμε πόσο Πέτροβιτς είδε, λες και έχει μάτια πίσω στην πλάτη τον συμπαίχτη του, ο οποίος έκοψε μέσα στη ρακέτα, πήρε την μπάλα και τώρα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αστοχή όμως, η διαφορά στον πόντο 25-24. Μπάρκερ. Μπάρκερ ο οποίος είναι κολλημένος στους 8. Όσους είχε από την πρώτη περίοδο. Ο Μπράιαν για τρεις, ο Σμόντριτς ήτανε. 28-24. Και διαφορά ξανά στους 4. Να λοιπόν ο κεραυνός ο οποίος αν και βρέθηκε ακόμη και να προηγείται μόλις με έναν μετά τους 12 που προηγήθηκε στο 10 λεπτό, τώρα βρήκε λύσεις με ένα ακόμη μακρινό σουτ. Μπόουμαν δεν επιτίθεται ουσιαστικά, κάνει τρίποντο και θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ από τον Μπράιαν. Για να δούμε τρεις βολές, τι επέλεξε ο κύριος Κουνελές. Τρεις βολές για τον Μπόουμαν. Μπόουμαν ο οποίος έχει την ευκαιρία, αν ευστοχίσει, κάτι που δεν κάνει, να μείωνε ξανά στον ποντό. Τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει το καλάθι.
Μπόμαν, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει από παντού. Ένας πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Ο οποίος όμως σήμερα είναι πάρα πολύ άστοχος. Λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης μας, Αντρέα, ότι οι βολές θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και βλέπουμε ήδη την ΑΕΚ να σπαταλά πάρα πολλές βολές. Πατάλησε δύο βολές ο Μπόμαν, μία ο Μπρέζετς, μία ο Παλάλας. Θα πρέπει να βελτιωθεί σίγουρα η ομάδα της Λάρνακα στη συνέχεια σε αυτόν τον τομέα, έτσι. Όντως, Γρηγόρη, θα πρέπει να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον τομέα η ομάδα της ΑΕΚ και να προσέξει κάπως τα σιούτ τριών πόντων, έχω την εντύπωση, από πλευράς Κεραυνού, καθώς δίνεται αρκετός χώρος από πλευράς των καλαθοσφαιριστών της ΑΕΚ και υπάρχουν κάποια σιούτ χωρίς ουσιαστικά μαρκάρισμα για τους καλαθοσφαιριστές του Κεραυνού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να μείνεται ο Λίνος Γαβρίλ και κάποια από τα σούτ μπήκαν και με άμυνα πάνω, ειδικά στην πρώτη περίοδο. Ό,τι καν έριχνε η ομάδα του Στροβόλου, έβρισκε διχτάκι. Είναι αυτό που λέμε με την ψυχολογία. Την ώρα που ο Μπρέζετς εδώ θα εκμεταλλευτεί τον πλουραρισμό που έχει στις κινήσεις για να κερδίσει το φάουλ από τον Τόμιτς και θα πάρει δύο βολές. Για να δούμε αν αυτή την φορά όμως ο Σλοβαίνος εκμεταλλευτεί τον πόνους των βολών. Αν έβαζε τις βολές της η ΑΕΚ μέχρι στιγμής θα ήταν μπροστά στο σκορ. Μπρέτζετς, ο οποίος έχει φτάσει τους 5, χάνει όμως άλλη μία βολή. 28-26. 6 χαμένες βολές για την ομάδα της Λάρνακας. Μασάμπα πιέζεται και από τον Μακφάντεν. Την ώρα που ο Μπρέτζετς και ο Τόμιτς εκεί δίνουν ομυρικές μάχες. Μασάμπα στα 6 δευτερόλεπτα. Φοβερή άμυνα ξανά από την ΑΕΚ με τον Μπράουν να κλέβει και τώρα ο Παντελή. Βήματα. Ναι, ναι. Φάνηκε από πολύ νωρίς ότι ο Ιάκωβος Παντελή δεν ήξερε ουσιαστικά τι να κάνει. Βλέπουμε εδώ ξανά. Αδικαιολόγητο λάθος από τον Ιάκωβο. Και οι μεγάλοι παίχτες όμως δικαιούνται να κάνουν κάποια λάθη και τώρα ο Μπάρκερ μετά από ώρα παίρνει μια προσπάθεια, κακό σουτ, το ριμπάν από τον Παντελή και τώρα ο Μπράουν ο οποίος προσπαθεί να τρέξει, Μπράουν, Μακφάτεν, Παντελή, θα πάρει το αίμα του πίσω με τρίποντο, όχι, το ριμπάουν όμως και μπάλα στον Μπρέζετς, φοβερό ριμπάουν από τον Μπράουν ο οποίος δίνει την μπάλα στον Μπρέζετς, 28-28 και η ΑΕΚ γυρνά από το μείον 12. Φοβερή εμφάνιση από την ομάδα της Λάρνακα στην δεύτερη περίοδο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίμος Λαβαμπρέζετς. Τρίποντο όμως από τον Στυλιανού. Να λοιπόν ο Νίκος Στυλιανού ο οποίος ξελασπώνει ξανά την ομάδα του. Μπρέζετς από μακριά, ένα σουτ για δύο. Αντρέα, με την διαφορά στους 8, λέγαμε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τον Μπρέζετς η ΑΕΚ. Το κάνει και διαφορά πλέον ολοένα και ψαλιδίζεται. Το κάνει Γρηγόρη και το κάνει στον μέγιστο βαθμό τα τελευταία λεπτά η ομάδα της Λάρνακας. Εκμεταλλεύεται τον Μπρέζετς, ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να κουβαλήσει στους ώμους του την ομάδα της Λάρνακας. Λοιπόν, ΑΕΚ, η οποία έχει την ευκαιρία τώρα να προηγηθεί για πρώτη φορά στην αναμέτρηση με τον Μπράουν. Παντελή. Στα 3 δευτερόλεπτα ο Ιάκωβος πάει μέχρι μέσα, άστοχος ο Μπρέζετς εκεί όμως θα σκοράρει ξανά μετά από επιθετικό ριμπάν και 31-32, τρομερό παιχνίδι από τον Τίμος Λαβα Μπρέζετς για την ομάδα της Λάρνακας και τώρα μια καλή άμυνα από τον Πέτροβιτς, η διαφορά στον πόντο για την ΑΕΚ. Μασάμπα δυσκολεύεται εκεί, ο Μπάρκερ είναι στον Μασάμπα, 3 δευτερόλεπτα. Εδώ πρέπει να υπήρξε βήματα, δεν δόθηκε κάτι. Ο Μπάρκερ καθυστέρησε. Λήξη χρόνου, τέλος της επίθεσης. Το παιχνίδι το οποίο γύρισε ουσιαστικά. Και η απορία μου είναι το ότι ο Λίνος Γαβρίλ βλέπει την ομάδα του να χάνει ένα προβάδισμα 12 πόντων και να μην παίρνει ακόμη ένα time out. Κάτι ξέρει περισσότερα φυσικά αυτός. Βλέπουμε και τους αντιδράσεις των δύο προπονητών. Σαφώς ικανοποιημένος ο
ο Λίνος Γαβρίλ, προβληματισμένος όπως βλέπετε και στο πλάνο σας ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Παντελή στον Πέτροβιτς, Παντελή για τρεις. Ναι, 31-35 χρειάζεται τον καλό Ιάκωβο Παντελή η ομάδα της ΑΕΚ και νομίζω ότι σιγά σιγά με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ έχει μπει για τα καλά στην αναμέτρηση. Όχι μόνο γύρισε από το πλην 12 αλλά έχει μια διαφορά 4 πόντων τώρα. Στυλιανού ξανά, άστοχος αυτή τη φορά όμως το rebound από τον Μασάμπα. Θα μείνει χρόνος και για την ΑΕΚ. Φτάνουν στα αυτιά σας οι φωνές από τον πάγκο της ΑΕΚ για να βγάλει την άμυνα τώρα η ομάδα τους. Μασάμπα για τρεις, άστοχος το rebound όμως από ποιον. Από τον Παντελή, μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Παντελή, όχι από τον Σάιμον του Μιχαήλ. Και τώρα ένα time-out, time-out το οποίο... δευτερόλεπτα μενούν. Αντρέα. Γρηγόρη, δόθηκαν οδηγίες από τον τεχνικό της ομάδος του Κεραυνού, από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Ζήτησε η μπάλα να πηγαίνει στα πλάγια ουσιαστικά για σούτ τριών πόντων. Πολύ ωραία. Ναι, Αντρέα, ολοκλήρωσε. Για σούτ τριών πόντων. Αυτό ζήτησε ουσιαστικά σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου πριν την ολοκλήρωση ουσιαστικά του ημιχρόνου. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται αμέσως τρίποντο λοιπόν. Ό,τι ακριβώς σχεδιάσει τον μπλοκάκι του ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης βγαίνει. Λίνος Γαβρίλ, ο οποίος ζήτησε αρκετή δύναμη στον χώρο της άμυνας από πλευράς της ΑΕΚ, ενώ επιθετικά ζήτησε από τους καλαθοσφαιριστές της ΑΕΚ να αξιοποιήσουν το ύψος του Μπρέζετς και η μπάλα να πηγαίνει στον Σλοβαίνο υψηλόσωμο καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ο Μασάμπα έχει την πρώτη επίθεση για την ομάδα του Κεραυνού. Τόμιτς. Και τώρα Πιλαβάς στον Μπάρκερ. Μπάρκερ, τι δόθηκε. Φάουλ, το οποίο, για να δούμε σε ποιον χρεώθηκε το φάουλ, στον Πέτροβιτς με το νούμερο 10. Δεύτερο του Πέτροβιτς, πρόβλημα αυτό για τον Λίνο Γαβρίλ, έχει με δύο φάουλ και τον αρχηγό Ιακώβο Παντελή. Με τρία θυμίζουμε ο Μπράιαν για τον Κεραυνό, ο οποίος είναι στον πάγκο τώρα. Μπάρκερ. Τόμιτς, ο Μπρέζετς του σβήνει τα φώτα στα ίσα. Εδώ ξανά φοβερή άμυνα από τον Τίμος Λαβα Μπρέζετς πάνω στον Τόμιτς, ο οποίος πανηγυρίζει με την κάμερα εκεί. Πολύ ωραίο replay. Τώρα όλα έτοιμα για την συνέχεια του παιχνιδιού. 20 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Στροβόλου. Μασάμπα, Σμόντριτς, πολύ ωραία προσπάθεια με τη λήξη και του χρόνου. Θα στοχίσει ο Σμόντριτς όμως. Και τώρα Μακφάντεν. Φάουλ από τον Τόμας Μασάμπα. Όχι, δεν δόθηκε φάουλ, δόθηκε απλά καλή άμυνα από τον Μασάμπα. Και τώρα η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ, 13 δευτερόλεπτα όμως.
Μπράουν, Μπρέζετς. Μπράουν ο οποίος άρχισε καλά το παιχνίδι. Μπρέζετς, καλή άμυνα εδώ, φάουλ όμως χρεώνεται ο Ανδρέας ο Φιλαβάς, ο αρχηγός του κεραυνού, ο οποίος πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα στα πιτς όταν τραυματίας και ακόμη και τώρα δεν είναι 100% έτοιμος. Αλλά δεν θα μπορούσε να απουσιάσει με τίποτα από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Μπράουν, Πέτροβιτς. Μπράουν στα 5 δευτερόλεπτα, καθυστερεί, ένα τρίποντο τώρα εκτός λογικής. Εύστοχο όμως, 34-38. Δεν ήταν και η πιο οργανωμένη επίθεση αυτή από την ομάδα του Λίνου Γαβρίλ, νομίζω αυτό λέει και ο ίδιος. Σημασία όμως για την ομάδα Τσάικ είναι ότι η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι και διαφορά ξανά στους 4, μεταφορά μπάλας τώρα από τον Σμόντριτς και η μπάλα ξανά για τους Λαρνακείς. Λαρνακείς οι οποίοι πρέπει να το αναφέρουμε ότι έχουν και την στήριξη του κόσμου τους εδώ. Ο Μπράουν ο οποίος δεν είχε άμυνα πάνω του πάντως. Μακφάτεν. Κόσμος της ΑΕΚ ο οποίος δεν έχει σταματήσει να φωνάσει από την ώρα που η ομάδα τους μείωσε την διαφορά. Πρωτού προηγηθεί δηλαδή. Ενώ του κεραυνού έχουν έρθει στο γήπεδο αρκετός κόσμος, αλλά στη μάχη της κερκίδας οι νικητές είναι ο παδί της ΑΕΚ. Εδώ το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Μπόουμαν, Μακφάτεν. Μπράουν για τρεις ξανά. Όχι, αυτή την φορά το ψιλοκρεμαστό, το rainbow shoot όπως λέμε. Αυτή την φορά δεν είχε τυχή. Μπάρκερ. Μπάρκερ με τον Μπρέζετς πάνω του. 5 δευτερόλεπτα. Δύσκολη προσπάθεια και φάουλ τελικά το οποίο θα κερδίσει ο Τόμιτς. Φάουλ το οποίο έγινε από τον Σλοβαίνο γίγαντα Τίμοσλαβ Μπρέζετς, το πρώτο του. Πολύ σημαντικό το ότι δεν έχει προβλήματα με φάουλ ο Μπρέζετς. Εδώ ξανά ο Μπάρκερ αστόχησε, αλλά ο Μπρέζετς έσπρωξε εκεί όσο χρειαζόταν τον αντίπαλό του για να χάσει την επαφή με το rebound και έτσι ο Τόμιτς κέρδισε το φάουλ. Ένα άστοχο τρίποντο τώρα από τον Σμόντριτς και ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανεβάσει κι άλλο την υπέρτιση διαφορά. 4 πόντοι που είναι τώρα είναι και το μεγαλύτερη διαφορά που είχε η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, ενώ εδώ λάθος από τον Τάιους Μακφάτεν, ο οποίος Μακφάτεν συνεχίζει να είναι εκτός ρυθμού. Μόλις 2 πόντοι, τώρα θα αποχωρήσει στην θέση του Ιάκωβος Παντελή. Προβληματισμένος ο Μακφάτεν για την εικόνα του. Κυρίως γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Μπάρκερ. Τόμιτς με τον Αμπρέζετς. Μασάμπα. Ξανά ο Τόμιτς. Και δεύτερο φάουλ από τον Αμπρέζετς. Για να δούμε τώρα αν θα τον ξεκουράσει. Ναι, είναι η ώρα του 40χρονου Τζόζο Γκαρσία. Τζόζο Γκαρσία, ο οποίος χειροκροτείται τόσο από τον κόσμο του κεραυνού όσο και από τον κόσμο της ΑΕΚ. Γκαρσία, ο γερόλικος, ίσως, όχι ίσως, ο μεγαλύτερος ηλικιακά παίχτης στο φετινό πρωτάθλημα, 40 ετών. Θα πάρει και το rebound του εδώ ο Τζότζο. Και τώρα Μπράουν. Παντελή. Και τώρα Μπόουμαν. Φάουλ επιθετικό. Επιθετικό δίνουν εδώ οι διαιτητές. Δεν άρεσε αυτό το σφύριγμα στο Λίνο Γαβρίλ. Και αυτό ήταν το τρίτο από τον Μπράουν. Νέο πρόβλημα για την ομάδα του Γαβρίλ. Εδώ αχρίαστο φάουλ από τον Μπράουν, έσπρωξε ουσιαστικά τον Τόμας Μασάμπα. Μανούλα ο Μασάμπα στο να κερδίσει τέτοια φάουλ από τους αντιπάλους του. Και τώρα ρισκάρει βάζοντας τον Παντελή πάνω στον Μασάμπα. Παντελή ο οποίος τον έχασε πάντως στην πρώτη μονομαχία.
βήματα εδώ. Μασάμπα, ο οποίος ξέχασε να πατήσει φρένο. Χαριτολογώντας πάντα, ένας εξαιρετικός καλαθοσφαιριστής, του οποίου οι εμφανίσεις είναι βαρόμετρο για τον Κεραυνό. Εδώ δύσκολη προσπάθεια, ίσως υπήρξε και κάποιο φάουλ στην προσπάθεια να κλέψουν την μπάλα του Κεραυνού. Τώρα η μπάλα για τους Στροβογιώτες. Δόθηκε νέο φάουλ, το φάουλ το οποίο αυτή την φορά χρεώθηκε πάνω στον Γιώργο τον Μπαλάλα. Και είναι βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό. Αυτό είναι που περιμένει τώρα και ο Χριστόφορος Ολιβαδιώτης. Ο Φωτεινός Πίνακας δείχνει πέντε ομαδικά. Και ο Τόμας Μασάμπα κατηφορίζει για τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 38-35, πρώτος πόντος του Μασάμπα στο δεύτερο ημίχρονο. Κάνει εύκολα το rebound εκεί ο Μπόουμαν. Αστοχή όμως ο Σμόντριτς σε μια εύκολη θεωρητικά προσπάθεια. Ξανά η μπάλα για την ΑΕΚ τώρα με τον Πέτροβιτς. Τζότζο Γκαρσία παίρνει την μπάλα με αντίπαλο τον Τόμιτς. Γκαρσία δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει εκεί. Χειροκροτείται από τον Απάντο η προσπάθεια του 40χρονου κυπριοποιημένου σέντερ. Μασάμπα θα στοχίσει, μπάλα όμως ξανά για την ΑΕΚ. Εδώ ξανά Τόμας Μασάμπα και ολοκλήρωσε το lay-up, αλλά η μπάλα δεν το κάνει το χατήρι. Καλή άμυνα εκεί από τον Παντελή, ο οποίος δύο φορές που χρειάστηκε να τον μαρκάρει μέχρι στιγμής τα πηγαίνει περίφημα. Μπόουμαν. Μπόουμαν με τον Σμόντριτς, γυρνά πολύ ωραίο Μπόουμαν, κακό τελείωμα όμως. Κερδίζει το φάουλ ο Τζότζο Γκαρσία κάτω από την ρακέτα από το πουθενά. Η κατοχή παραμένει για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία ψάχνει επιθετικές λύσεις πάντως. Από την ώρα που βγήκε ο Μπρέζετς υπάρχει μια δυσκολία στο ποιος θα εκτελεί. Κακό τρίποντο τώρα από τον Παλάλα, ριμπάδα από τον Πέτροβιτς. Ξανά ο Παλάλας. Στα 5 δευτερόλεπτα, Παλάλας πάει μέχρι μέσα, καθυστερούν. Με τη λήξη του χρόνου ο Μπόμαν προλαβαίνει να εκτελέσει και το rebound ξανά από τον Παντελή, κεφάλαιο από τον Μπράιαν. Ο Μπράιαν, ο οποίος είναι το τέταρτο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Διπλό το κέρδος σε αυτή την προσπάθεια. Μια κακά μια άσχημα εκτελεσμένη επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ. Με ένα τρίποντο στη λήξη του χρόνου, χωρίς να έχει κι άλλη επιλογή εκεί ο Μπόμαν. Η μπάλα όμως παρέμεινε στην ΑΕΚ, η οποία κερδίζει την μάχη των rebound. Πέτροβιτς για τρεις, άστοχος το rebound ξανά από τον Μπόουμαν όμως. Τέσσερα επιθετικά rebound για την ΑΕΚ, η οποία μπορεί να δυσκολεύεται στο να βρει τον δρόμο προς το καλάθι, αλλά κερδίζει συνεχόμενος δεύτερες επιθέσεις. Παντελή από τα 9 μέτρα, ένα σκοτωμένο τρίποντο. Με τη λήξη του χρόνου βρίσκει στόχο. Τρισόκας και Πρέζετς πανηγυρίζουν την ώρα που ο Τζότο Γκαρσία μαζί με τον Παντελή. Εδώ ξανά το τρίποντο από τα 9 μέτρα από τον Ιάκωβο Παντελή, ο οποίος αν και με δύο φάουλ πέσει εξαιρετική άμυνα πάνω στον Τόμας Μασάμπα, τον οποίο ανάγκασε ακόμη ένα λάθος τώρα στο επιθετικό φάουλ κατά κρίνια του Μασάμπα, ο οποίος έχει φτάσει στα 3. Παντελή έχει πετύχει μόλις 6 πόντους, αλλά 2 τρίποντα, το ένα κρισιμότερο από το άλλο. Τζότζο Γκαρσία βγαίνει να βοηθήσει, απ' εκεί δεν μπορεί να απειλήσει. Παντελή όμως εκμεταλλεύεται την καλή άμυνα εκεί. Ιάκωβος στον Μπόουμαν. Μπόουμαν πάει μέχρι μέσα με ταμπλό. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. 35-43. Ξέφερε ένα πανηγύρημα από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο μόνος ο οποίος είναι ψύχρεμος είναι ο Τζότζο Γκαρσία και ο Ιάκωβος Παντελή. Οι δύο παίκτες οι οποίοι βοηθούν με την άμυνα και την επίθεσή τους.
Είναι οι μόνοι που δεν πανηγύρισαν καθόλου ουσιαστικά τώρα στην, προς την κάθοδό τους για τον πάγκο. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχει κρυθεί το παραμικρό. Η διαφορά στους 8 πόντους, Τρισόκας και Μπρέζες πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ στα αυτιά σας τώρα φτάνουν οι φωνές του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Βλέπετε τον Λίνο Γαβρίλ, αλλά στα αυτιά σας προηγουμένως έφτασαν οι έντονες οδηγίες από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, ο οποίος ακόμη τα ψάλλει. Λοιπόν, Ανδρέα, παρόλο που είχαμε ανοιχτό τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη και ακούσαμε και τον τόνο των οδηγιών του, πάμε σε σένα να μας τα πεις καλύτερα. Φωνές κυρίως για τα επιθετικά rebound της ΑΕΚ, έντονες από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη προς τους καλαθοσφαιριστές του Κεραύνου. Τους θέλει πιο συγκεντρωμένους στον χώρο άμυνας κάτω από το καλάθι της ομάδος του Στροβόλου. Λοιπόν, Ανδρέα, ξέρεις τι σκέφτηκα, όταν έβλεπα τα 5 επιθετικά rebound στη σειρά, θυμήθηκα τις οδηγίες του Λίνου Γαβρίλ στην αρχή του παιχνιδιού, όταν είπε στους παίκτες του να μην δώσουν, να μην πέσουν με τα μούτρα, αν θέλεις, αμέσως στην μάχη όλων των rebound, για να έχουν ενέργεια και για τη συνέχεια. Κάτι το οποίο βλέπουμε να γίνεται συνεχώς, ενώ αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος της ΑΕΚ. Δύο βόλες για τον Παντελή, ένας εξαιρετικός σουτέρ από την γραμμή της φιλανθρωπίας, μην τον ματιάσουμε τώρα, αλλά το τέταρτο φάουλ του Τόμας Μασάμπα. Αντρέα. Όντως, Γρηγόρη, ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που οι οδηγίες τουλάχιστον από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη θα πρέπει να αντιδράσει κάπως ο Κεραυνός από την στιγμή που βρίσκεται πλέον στο πλην 8 από την ΑΕΚ. Καλείται πλέον να αντιδράσει όπως αντέδρασε και η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος και ουσιαστικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κεραυνός, ο οποίος δεν έχει το καθαρό μυαλό στο να κατεβάσει την μπάλα ουσιαστικά. Δεν είναι θέμα ότι είναι άστοχος ο Κεραυνός, είναι θέμα ότι δεν έχει το καθαρό μυαλό να δώσει την τελική πάσα, να δώσει την πάσα την οποία θα κάνει την διαφορά. Και σε αυτό ευθύνεται η εξαιρετική άμυνα, η εξαιρετική εμφάνιση όλων των παιχτών της ΑΕΚ. Εδώ ο Παλάλας πέφτει στο έδαφος και κλέβει την μπάλα. Φοβερή άμυνα από τον Γιώργο Παλάλα. Ο Πέτροβης έκανε το λάθος στην συνέχεια, αλλά βλέπουμε το ότι η ΑΕΚ πέφτει, πέφτουν δύο σε κάθε μπάλα για να κλέψουν δηλαδή μπάλες, βγάζουν εξαιρετικές άμυνες, δεν χάνουν rebound για rebound την ώρα που ο Κεραυνός δυσκολεύεται στο να ολοκληρώσει τις επιθέσεις του. Εδώ βλέπουμε πόσο Παλάλας έπεσε ανάμεσα σε Νεοφύτου και Στυλιανού. Είδαμε και τα βήματα όμως από τον από τον Πέτροβιτς. Και τώρα Παλάλας τρέχει στον ευνηδιασμό, βρίσκει ανοιχτό διαδρομό, Παντελή πάει μέχρι μέσα, Γκαρσία θα πάρει εκεί το φάουλ, όχι δεν σφυρίζει κάτι, Μπόουμαν για τρεις, εύστοχος ο Μπόουμαν από την ασίστ του Τζόζο Γκαρσία, 35-48 και εδώ νέο λάθος, Μπόουμαν στον Παντελή. Εδώ νομίζω ότι από την υπερβολική σιγουριά του Παντελή, λάθος αχρίαστο. Κεραυνός, ο οποίος πάντως καθυστέρησε να επιτεθεί. Τώρα ένα τρίποντο σκοτωμένο από τον Νίκο τον Στυλιανού. Ο Παντελή τραβά τα μαγιά του, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι φέρει ευθύνη για την προηγούμενη επίθεση της ομάδας του. Είχε την ευκαιρία να τελειώσει με τα lay-up. Δεν κράτησε όμως την μπάλα και τώρα όχι μόνο ο Κεραυνός πέτυχε ένα τρίποντο, αλλά κέρδισε και φάουλ. Για να δούμε τι ακριβώς δόθηκε. Ανδρέα, δεν ξέρω αν μπορεί να με βοηθήσεις. Νομίζω ότι τελικά απλά μέτρησε το καλάθι του Νίκου του Στυλιανού, ενώ ο Παλάλας, ο οποίος πάει στον πάγκο, φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα πίσω στον Μυρό. Ανδρέα,
Ο λόγος σε σένα, αλλά σε παρακαλώ να πας και στο προς τον πάγκο της ΑΕΚ να δεις αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Γιώργο τον Παλάλα. Την ώρα που ο Πέτροβιτς ευστοχεί και ανεβάζει την διαφορά ξανά στους 13. Αντρέα. Το πρόβλημα προηγουμένως ήταν με τον καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ. Με την πρώτη ενημέρωση θα αναφέρουμε τι συμβαίνει με τον συγκεκριμένο καλαθοσφαιριστή της ομάδος της Λάρνακος. Το προηγούμενο καλάθι ήταν τρίποντο ο πλευράς κεραυνού χωρίς φάουλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για δύο ήταν τελικά τώρα το σουτ του Πέτροβιτς. 38-50. 3 λεπτά. Μπάρκερ στον Γιώργο τον Νεοφίδου για τρεις. Αυτός είναι άστοχος. Παντελή μαζεύει ένα rebound και τώρα ο Μπράουν. Μπράουν δεν έχει φάουλ να δώσει ο κεραυνός. Μπράουν τρέχει με ταμπλό. Δύσκολη προσπάθεια τελειωμένη από τον Μπράουν. Την ώρα όπου ο Τίμος Λαμπρέζετς είναι στον πάγκο, ο Τζότο Γκαρσία κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Βγάζει εξαιρετικές αμυνές. Μόντριτς για τρεις τώρα ελεύθερος. Θα ευστοχίσει. 41-52. Ανάσα για τον κεραυνό, το τρίποντο από τον Στυλιανού και τώρα από τον Σμόντριτς. Μπόουμαν στον Παντελή, στα 5 δευτερόλεπτα τώρα. Βγαίνει για το σκρίνο ο Τζότο Γκαρσία, Παντελή, δύσκολη προσπάθεια, το παράκανε εκεί. Και φνηδιασμός τώρα για τον κεραυνό, ο οποίος θα μειώσει την διαφορά. Επιθετικά ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι για την ΑΕΚ. Συνεχίζει με το πλάνο. Οι οδηγίες ήταν κυρίως για το αμυντικό κομμάτι από πλευράς της ομάδος της Λάρνακας. Ο Παλάλας, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στο έδαφος, φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στον δεξίμυρο. Ο καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ. Με την πρώτη ενημέρωση θα αναφέρουμε το τι συμβαίνει με τον Παλάλα. Λοιπόν, Μακφάτεν. Μπόουμαν πατούσε γραμμή για δύο. Κακό σουτ, αστόχησε, αν και ελεύθερος δεν εκτέλεσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τώρα Μπάρκερ με τον Μπράουν πάνω του. Επέστρεψε και ο Μπρέζετς, Μπάρκερ εδώ πέρασε σαν σε προπόνηση από τον Μπράουν. Ψυχίστηκαν νομίζω Μπράουν και Μπρέζετς εδώ, δεν έβγαλαν άμυνα. Αντίθετα άνοιξαν διάδρομο προς τον Μπάρκερ, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να μειώσει την διαφορά ακόμη περισσότερο. 45-52. Μακφάτεν στους δύο πόντους ο Μακφάτεν. Μπρέζετς τώρα. Άμυνακι από τον Νεοφίτου. Μπρέζετς ακρίως από τον πάγκο αστόχησε. Γιώργος Νεοφίτου έρχεται από τον πάγκο και κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Βγάζει εξαιρετικές άμυνες. Αντρέα, βλέπω τον Παλάρα να κατευθύνεται προς τον πάγκο. Να μάθουμε σε παρακαλώ αν μπορεί να συνεχίσει. Την ώρα εδώ ο κεραυνός πετυχαίνει νέο τρίποντο και η διαφορά τώρα ψαλιδίζεται. Πρωταγωνιστής ξανά ο Στυλιανού με 4 τρίποντα, 52-48. Γρηγόρη. Ναι, Αντρέα. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Γιώργος Παλάλας. Φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα στον δεξίμυρο για τον καλαθοσφαιριστή της ομάδος της Λάρνακος. Λοιπόν, άσχημα τα νέα για την ΑΕΚ. Την ώρα από Μακφάτεν εδώ θα στοχίσει ελεύθερο τρίποντο. Και τώρα Σμόντριτς. Σάιμον Μιχαήλ. Ο Μπράουν, ο οποίος ανοίγει ξανά διάδρομο. Τρίτη κακή άμυνα από τον Μπράουν, ο οποίος απλά ανοίγει διαδρόμους. Νομίζω το βλέπει ο Λίνος Γαβρίλ, γι' αυτό και είναι τόσο προβληματισμένος. Μακφάτεν διστάζει. Είναι άστοχος σήμερα. Airball από τον Τάιους Μακφάτεν. Αυτό κι αν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει από τον πρωταγωνιστή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ. Μακφάτεν, ο οποίος είναι στους δύο πόντους με κακές επιλογές. Μπάρκερ. Να μην αφήνουν επιθετικά rebound στους καλαθοσφαιριστές της ΑΕΚ είναι το πρώτο και σημαντικότερο, όπως τόνισε, στους καλαθοσφαιριστές της ομάδος της Στροβόλου. Από την στιγμή που παίρνουμε τα rebound είναι εύκολο για μας η επίθεση. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Χριστόφορου Λιβαδιώτη προς τους καλαθοσφαιριστές της ομάδος του Στροβόλου. Λοιπόν, εδώ ο Μακφάτεν θα χάσει ακόμη ένα τρίποντο ελεύθερος από τη γωνία. 50-52 και ευκαιρία για τον κεραυνό μετά από πάρα πολλή ώρα να ισοφαρίσει ακόμη και να προηγηθεί. Κεραυνός, ο οποίος βρέθηκε πίσω ακόμη και με 14 πόντους, όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει, να επιστρέψει στο παιχνίδι με πρωταγωνιστές τους δύο Κύπριους, τρεις Κύπριους κατά κρίβεια, τον Γιώργο Νεοφίδου με τις εξαιρετικές του άμυνες, τον Νίκο τον Στυλιανού με τα φαρμαγερά του σουτ και τον Σάιμο τον Μιχαήλ.
την ώρα όπου η ΑΕΚ ψάχνει επιθετικές λύσεις. Ο Μακφάντεν είναι στους δύο πόντους με πάρα πολύ κακές επιλογές. Ο Μπρέτζετς έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο στην τρίτη περίοδο. Τώρα χάνει ακόμη ένα καλάθι. Μόνος του ουσιαστικά υπό την πίεση των αντιπάλων του. Τώρα βγαίνει αμυνά. Όμως προηγουμένως είχε πατήσει γραμμή ο Μπομάν. Έτσι το κλέψιμο δεν ολοκληρώνεται. Η μπάλα ξανά για τον Κεραυνό. Χειροκροτούν την προσπάθεια της ΑΕΚ. Παλάλας, ο οποίος εδώ μπροστά μας τα λέει με τους διαιτητές. Εδώ ένα άστοχο τρίποντο. Χάνουν τα rebound όμως οι της ΑΕΚ. Κάτι το οποίο ήταν το όπλο τους για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τώρα στο ξεκίνημα χάνουν την πρώτη μάχη. Μπάρκερ για το προβάδισμα. Όχι, το rebound από τον Πέτροβιτς. Δύο άστοχα τρίποντα για τον Κεραυνό. Σε αυτή την πρώτη επίθεση. Εδώ δεν σφυρίζεται φάουλ πάνω στον Μπρέτζετς και φάουλ το οποίο γίνεται από τον Πέτροβιτς τώρα. 50-52. Χωρίς σκορ σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Νεοφύτου πάει μέχρι μέσα, δίνει στο Σμόντριτς για τρεις αυτός άστοχος. Νέο χαμένο rebound, όχι, ο Μπόουμαν τελικά κλέβει την, παίρνει την κατοχή της μπάλας και θα κερδίσει το φάουλ από τον Σάιμον Μιχαήλ. Πρώτο φάουλ για τον Σάιμον. Θα τον δούμε αρκετή ώρα στο παρκέ, αφού ο Τόμας Μασάμπα είναι χρεωμένος με 4 φάουλ. Και όσο και αν ακουστεί ο ξύμωρο, από την ώρα που ο Μασάμπα πέρασε στον πάγκο, ο Κεραυνός μείωσε την διαφορά στους δύο. Πέτροβιτς! Μία φάση, ίσως η ωραιότερη φάση του αγώνα. Εδώ ξανά ο Μπράουν βρίσκει τον Πέτροβιτς με μία μακρινή πάσα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Αυτός παίρνει τα βήματα από τον Σάιμον. Πάει μέχρι μέσα και καρφώνει δυναμικά την μπάλα με τα δύο χέρια, η ωραιότερη φάση του αγώνα. Μπράουν. Μπρέζετς. Μπόουμαρ θα πάρει δύο βολές. Δύο βολές για τον Μπόουμαρ. Εξαιρετική δουλειά που γίνεται από τον Τίμος Λαφπρέζετς κάτω από τις δύο ρακέτες. Αποσύρεται ο Γιώργος Νεοφύτου. Επέστρεψε ο Μπράιαν, ο Μπράιαν ο οποίος έχει 4 φάουλ. Εύστοχος ο Μπόουμαν στην πρώτη βολή, 50-55. Στους 12. Και τώρα στους 13, η διαφορά στους 6. 50-56, φίλες και φίλοι, η ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να έχει το προβάδισμα βρίσκοντας λύσεις από παντού πέραν από τον φυσικό της σκόρερ, και αυτό είναι την ίδια ώρα πλεονέκτημα και μειονέκτημα, την ώρα που ο Νίκος Τηλιανού κάνει ίσως ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με την φανέλα των των τυπικά γηπεδούχων. Μακφάντεν για τρεις. Ναι, να λοιπόν αυτό που λέγαμε για τον Τάιους Μακφάντεν. Πόσο σημαντικό είναι να μπει ο Μακφάντεν στην εξίσωση του σκοραρίσματος, της επίθεσης για την ομάδα της ΑΕΚ. 52-59. Ανδρέα, αν μπήκε ο Μακφάντεν τώρα στο σκοράρισμα για την ΑΕΚ, νομίζω ο Κεραυνός θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο, έτσι. Πραγματικά, Γρηγόρη, ήταν ένας καλαθοσφαιριστής στον οποίο αναφερθήκαμε αρκετές φορές κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Μακφάντεν είναι καλαθοσφαιριστής βαρόμετρο για την ομάδα της Λάρνακας και αν ανεβάσει την απόδοσή του σε αυτό το κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης θα είναι στα πολύ θετικά για την ομάδα του Λίνου Γαβριήλ.
Φυσικά μέχρι να ολοκληρώσουμε εμείς την κουβέντα μας ήρθε η άμεση απάντηση από τον Σάιμον Μιχαήλ. Μπρέσες παίρνει το επιθετικό rebound, αστοχή όμως εκεί. 55-59, Σάιμον Μιχαήλ δίνει γερές μάχες τις οποίες βγαίνει νικητής. Φοβερή εμφάνιση, φάουλ από τον Πέτροβιτς τώρα στον Ομπράιαν. Σάιμον Μιχαήλ στους 5 ποντούς, αλλά με εξαιρετικές φάσεις. Ενώ τώρα ήρθε η ώρα του Ιάκωβου Παντελή αντί του Πέτροβιτς. Πέτροβιτς ο οποίος είναι το τέταρτο του φάουλ. Πέτροβιτς ο οποίος έχει βοηθήσει και αυτός αρκετά την ομάδα του σήμερα στους 10 ποντούς. Μασάμπα με 4 φάουλ, Τόμας Μασάμπα θυμίζουμε. Μιχαήλ, Μασάμπα για 3. Ναι, 59-58, Τόμας Μασάμπα έρχεται από τον πάγκο μετά από ώρα. Πετυχαίνει τον πρώτο του τρίποντο και μειώνει τη διαφορά στον πόντο. Τόμας Μασάμπα, 1 στα 4 τρίποντα. Αλλά το πιο σημαντικό τρίποντο τώρα βρήκε στόχο. Παντελή από τα 8 μέτρα. Το παίρνει πάνω του ο αρχηγός. Και τώρα ο κόσμος ξυπνά τη ΑΕΚ. Μασάμπα. Στυλιανού στον Μασάμπα και πάλι Μασάμπα με τον Πόουμαν. Στυλιανού στα 4 δευτερόλεπτα τρίποντο. Άστοχο το ριμπάν από τον Μακφάτερ και φάουλ από τον Σάιμον Μιχαήλ. 58-62 φίλες και φίλοι. 5 λεπτά ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιτελικού του κυπέλου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνηστου νεόφυτου Χανδριώτη. Αργότερα, πάντα εδώ στην Sita Vision, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και την αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με την ΕΘΑ. Την ώρα εδώ που ο Μπράουν παίρνει άλλη μια τρελή επιλογή πάνω του και ευστοχή. 58-64. Καλύτερος ο κεραυνός, βελτιωμένος αυτή την τέταρτη περίοδο, Ανδρέα. Αλλά η ΑΕΚ φαίνεται να βρίσκει λύσεις. Αυτό θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι από την στιγμή που ο κεραυνός είναι βελτιωμένος, βελτιωμένη είναι και η ΑΕΚ, καθώς έχει απάντηση συνεχώς στις επελάσεις της ομάδος του Στροβόλου και απαντά συνεχώς με την διαφορά αυτή τη στιγμή στο συν 6 για την ομάδα της Λάρνακας. Διαφορά η οποία βοηθά στον αμπούρ στο παιχνίδι και οι οπαδοί της ΑΕΚ, ο οποίος είχατε την ευκαιρία εσείς να δείτε πριν από λίγο. Νίκο Στυλιανού, τελειώνει άλλη μια φάση. 64-60, μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κεραυνού. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος εκεί του Παντελή προηγουμένως, έτρεξε στον ευνηδιασμό και τελείωσε με ένα δύσκολο drive. Μακφάτεν τώρα. Θα δεχθεί το stop από τον Ομπράιαν. Η μπάλα όμως παραμένει 9 δευτερόλεπτα τώρα για την ομάδα του Λίνου Γαβρίλ. Αποσύρεται τώρα ο Νίκος Στυλιανού, ο καλύτερος παίκτης του Κεραυνού. Δεν ξέρω, ίσως περισσότερο για να πάρει κάποιες ανάσες νομίζω, γιατί θα τον χρειαστεί και στην συνέχεια. Είναι ό,τι καλύτερο έχει να δείξει σήμερα ο Κεραυνός. 4 δευτερόλεπτα τώρα ο Μπράουν. 3 τρίποντο από τον Μπράουν. Άστοχο τον ριμπάν από τον Μασάμπα. Μπάρκερ. Μπάρκερ με τον Παντελή πάνω του. Καλή άμυνα από τον Παντελή και τον Μπρέσετς εκεί. Φάουλ όμως το οποίο κερδίζει ο Μπράιαν. Ο Μπράιαν ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο πρώτο μέρος και στην τρίτη περίοδο, αλλά έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο με 4 φάουλ και έμεινε εκεί στους 10 πόντους. Τέταρτο φάουλ και για τον Ιάκωβο Παντελή αυτό. Μασάμπα. Εδώ για να δούμε τι δείχνει ο διαιτητής. Δεν μετρά το καλάθι. Το φάουλ τώρα είναι από τον Τίμος Λαφμπρέζετς, το τέταρτο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό τώρα για τον
Ομάδα της ΑΕΚ, τρίποντο από τον Ομπράιαν και διαφορά στον πόντο. 63-64. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τις οποίες δεν αμυνόμαστε σωστά. Ήταν τα λόγια του Λίλου Γαβρίλ, κάνοντας ουσιαστικά στο σχεδιάγραμμα το πλάνο με το οποίο θα αμυνθεί η ΑΕΚ στα τελευταία τρία περίπου λεπτά της αναμέτρησης. Έχει δεχτεί πολλά τρίποντα η ΑΕΚ για να πούμε ότι αμύνεται σωστά, ειδικά όταν η μπάλα καίει, όταν η διαφορά φαίνεται να είναι για την ομάδα της Λάρνακας. Λες και απότομα χάνει την ψυχραιμία της και δέχεται κάποια τρίποντα, ενώ εδώ πολύ ωραία πάσα στον Πόουμα την κατάλληλη στιγμή στον Ιάκωβο Παντελή, ο οποίος τελείωσε για την φάση. Σμότριτς τώρα, ενώ χαμήλωσε το σχήμα ο Λίνος Γαβρίλ. Σε θέση center τώρα ο Πόουμα, Πέτροβιτς στην θέση 4. Και με τρεις κοντούς, Μπράουν, Παλάλας εκτός, άρα είναι ο Παντελή και ο Μακφάτεν εδώ, εδώ το rebound όμως από τον Μασάμπα. Επιθετικό, Μιχαήλ για τρεις. Άστοχος, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει και τώρα η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ. Να λοιπόν εδώ το τρίποντο από τον Σάιμον Μιχαήλ. Υπό πολύ καλές προϋποθέσεις, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Άτυχος εδώ ο Κύπριος Άστοχος, εδώ η πάσα του Μασάμπα. Ο Μπράιαν είδε τον Μιχαήλ ελεύθερο. Πολύ καλό το σούτ του, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Τον έφτισε εδώ. Άτυχος ο Μιχαήλ, μαζί και η ομάδα του. Πέτροβιτς. Μπράουν. Κάνει πεδαριώδες λάθος εδώ ο Μπράουν. Άλλη μια ατομική προσπάθεια από τον Μπράουν. Εδώ βγαίνει η άμυνα, αλλά επιθετικό rebound από τον Ομπράιαν. Και διαφορά ξανά στον πόντο. Χειροκροτεί ο Λίνος Γαβρίλ τους παίχτες του, δεν θέλει να τους δει τώρα να χάνουν την ψυχραιμία τους, αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο επιτεθήκαν στις τελευταίες φάσεις. Και τώρα με τρεις κοντούς μέσα στο παρκέ κατέβασε το θεωρητικά παίχτης που αγωνίζεται στην θέση 5, ο Μπόουμαν. 10 δευτερόλεπτα. Παντελή, πολύ σημαντικές επιθέσεις. Παντελή από το σπίτι του! 65-69. Ο Παντελή πετυχαίνει 4 τρίποντα σήμερα, το ένα πιο μακρινό από το άλλο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σουτάρει από το κίτιο ο Παντελή σήμερα. Σε εξαιρετική κατάσταση ο αρχηγός της ΑΕΚ. Και τώρα πάγκος και κόσμος έχουν ξεθυκωθεί. Βλέπετε και στους δέχτες σας τώρα τον κόσμο της ΑΕΚ. Αστόχησε ο Κεραυνός και τώρα ο Μπράουν. Μακφάτεν, αν ευστοχίσει, θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο πλέον. Αστόχησε όμως σε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο και ο Παντελή ή ο Μπόουμαν χρεώθηκαν το φάουλ, για να δούμε. Ο Μπόουμαν, το δεύτερο του. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το φάουλ του Μπόουμαν, αλλά οι βολές τις οποίες κερδίζει τώρα ο Κεραυνός. Αντρέα, αν ευστοχούσε ο Μακφάτεν, θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά ότι η ΑΕΚ θα είχε τον πρωτολόγο. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε. Αντρέα, πιστεύεις ότι το τρίποντο του Μακφάτεν, το άστοχο τρίποντο του Μακφάτεν, μπορεί να παίξει ρόλο? Λόγω της κόσμος ηρωής και του εκοφαντικού θόρυβου, ο συνάδελφος δεν μας ακούει. Πάμε στο time out. Ευχαριστώ, Αντρέα. Εσείς είδατε ξανά σε επανάληψη το νέο τρίποντο από τον Ιάκωβο Παντελή, ο οποίος έχει φτάσει στους 16 πόντους. Παντελή τώρα νέο τρίποντο. Άστοχο αυτή την φορά. Ευκαιρία τώρα για τον Κεραυνό. Μασάμπα. 15 δευτερόλεπτα. Μασάμπα με τον Ιάκωβο Παντελή πάνω του. Ίσως να υπήρξαν βήματα το rebound όμως από τον Πέτροβιτς. Βήματα τελικά δόθηκαν πάνω στον Μασάμπα. Εδώ εξαιρετική άμυνα από τον Ιάκωβο Παντελή. Μπορεί να έχασε το τρίποντο της αναμέτρησης, αλλά δεν έπεσε ψυχολογικά. Αντίθετα, έτρεξε, πίεσε τον Μασάμπα. Εδώ ξανά η εξαιρετική άμυνα του Παντελή πάνω στον Μασάμπα. Καθαρή παράβαση.
Και τώρα φάουλ αμέσως πάνω στον Μπράουν. Υπάρχει φάουλ ακόμη να δώσει η ομάδα της ΑΕΚ. Πέτροβιτς, η μπάλα στον Παντελή. Σκληρό φάουλ εδώ από τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Δεν το ήθελε φυσικά ο συμπαίχτης του στην Εθνική. Και τώρα από τα χέρια του αρχηγού κρίνεται η πρόκριση της ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό. Παντελή Ανδρέα είναι ο μόνος παίχτης ο οποίος έχει δύο στις δύο βολές. Παντελή. Εύστοχος. 68-70. Η διαφορά στους δύο. Ο κύριος Παπαέλληνας δεν θέλει να βλέπει έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Παντελή δεν θα λαθέψει. 68-71. Όπως time out τώρα από τον Χριστόφορο Μημαδιώτη. Ο ήδη ενθουσιώδες κοινό της ομάδας της Λάρνακας. Μασάμπα τώρα στην επαναφορά. Πάρκερ. 5 δευτερόλεπτα. Πάρκερ θα πάρει δύο βολές. Τρία και εννιά, πέρασε αρκετός χρόνος για να γίνει το φάουλ. Σχεδόν 2,5 δευτερόλεπτα. Δύο βολές τώρα από τον Μπάρκερ. Από την στιγμή που έχασε την πρώτη, νομίζω ότι η ΑΕΚ βρίσκεται ουσιαστικά στον τελικό του κυπέλλου Κύπρου. Για να δούμε όμως. Ναι. Ο Μπάρκερ μάλλον το αντίθετο ήθελε να κάνει. Καλύτερο θα ήταν για την ομάδα του να πετύχαινε την πρώτη και να στοχούσε στην δεύτερη. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Έτσι η ΑΕΚ προηγείται με δύο και έχει την μπάλα στην κατοχή της Παντελή. Αν βάλει και τώρα τις δύο βολές, τα πάντα έχουν κρυθεί. Οι παίχτες της ΑΕΚ έχουν σηκωστεί από τον πάγκο πλέον και πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο. Τρισόκας, Κιλαράς, Ζωζο Γκαρσία, Πέτροβιτς, ψύχρεμος, ο Λίνος Γαβριήλ γνωρίζει ότι στον μπάσκετ τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο Παντελή το παίρνει πάνω του στους 19 πόντους. Τέλος του αγώνα και επίσημα. Ο Ιάκωβος Παντελή. Φωνάζουν από τον πάγκο της ΑΕΚ να μην γίνει φάουλ. Πολύ λογικό. Να κυλήσει ο χρόνος θέλουν. Μακρινή πάσα τώρα στον Νίκο τον Στυλιανού. Αυτός ρίχνει μια χειροβομπίδα. Είναι άστοχος. Και η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας γίνεται η πρώτη ομάδα η οποία παίρνει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.